Δεν μιλάω, λόγω σου. Εγώ δεν κόβω, το έχω. Στην τρία. Καλώς ήρθατε στην κουζινάρα μας, την πιο νόστιμη γωνία του Breakfast at Star. Αυτά είναι, είναι αλήθεια. Σήμερα θα σας γλυκάνω, βρε παιδιά. Σήμερα, όπως είπα και πριν, μην ακούτε τη λέξη τεμπέλη. Είναι σε εισαγωγικά, σε αγγιλίτσες που λέμε. Είναι το προφιτερόλ που θα το έχετε έτοιμο μέσα σε 10 λεπτά. Θα είναι το πιο νόστιμο προφιτερόλ που έχετε φτιάξει ποτέ στη ζωή σας. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει τίποτα στραβά. Δεν θα κάνουμε σουδάκια, το έχουμε δείξει στο παρελθόν. Σήμερα θα αντικαταστήσουμε τα σουδάκια με ό,τι μπισκότα είτε σαβαγιάρ εσείς επιθυμείτε. Δηλαδή, βγάζετε τα σουδάκια που είναι το μπαμπάτσικο κομμάτι του προφιτερόλ, δεν θα έχει να χάσει τίποτα σε γεύση και μου βάζετε μέσα μπισκότα. Ό,τι θέλετε εσείς, σοκολατένια με βανίλια, με γέμιση, με οτιδήποτε σαβαγιάρ που θα βάλουμε εμείς σήμερα. Πανεύκολη συνταγή. Πριν ξεκινήσουμε όμως, να πέσει το φιλεράκι, γιατί θα κάνουμε. Θα κόψουμε γλυκό. Γλυκό, γλυκό χωρίς εμένα γίνεται. Εσύ θα το κάνεις ακόμα πιο γλυκό. Και Ελένη, σαβαγιάρι, πάμε έτσι. Σαβαγιάρι, ειδικότητά σου. Μου φτιάχνει κάθε μέρα και τόσο με σαβαγιάρι μου φτιάχνει. Κάτι έχουμε κάνει με σαβαγιάρι εμείς. Ναι. Αυτό είπε τώρα μόλις. Όχι, φτιάχνει γλυκά με σαβαγιάρι, βρε. Κόψε και λίγο, βάλε και σε εμάς. Πάμε να κάτσω, αγάπη. Λοιπόν, ναι, να κόψουμε, να δείξουμε λίγο πώς γίνεται. Θα ξεκινήσω την κρέμα και να κόψω μετά εγώ να σερβίρω τα παιδιά. Λοιπόν, δώσω μισό λεπτό να το κόψω εγώ να δω. Έχω τρόπο. Λοιπόν. Πρώτη διαδικασία που είναι η πιο δύσκολη να πούμε στο προφιτερόλ μας, που είναι πραγματικά όλο πανεύκολο. Σε μία κατσαρόλα. Είναι κρύα η κατσαρόλα μας. Βάζουμε μέσα όλα τα υλικά της κρέμας μας, δηλαδή της πατισερής μας που θα φτιάξουμε. Γιατί όχι να είναι ζεστή. Γιατί αν είναι ζεστή, μπορούν να κόψουν μετά που θα βάλουμε τους κρόκους. Άρα εμείς θέλουμε κρύα πριν και την κατσαρόλα. Όλα. Το άναψα το μάτι, αλλά δεν έχει προλάβει να σταθεί. Μέσα όλα τα υλικά που έχω στην κρέμα. Μέσα 6 κρόκοι. Μέσα το corn flour. Εδώ. Παιδιά, είναι η πιο εύκολη πατησερή. Μπορείτε να την κάνετε για όλα τα γλυκά που εσείς θέλετε να φτιάξετε. Μπόλικο corn flour έχει. Ναι, γιατί θα μας πήξει μαζί με τους κρόκους. Είναι τα δύο συστατικά που θα μας πήξουν την κρέμα μας. Και κρυσταλλική ζάχαρη. Και τώρα ανακάτισε πολύ καλά, Ελένη μου. Και τώρα περιμένουμε. Κάτσε αυτό από κάτω. Κάτσε να το κάνω καλά. Σπάμε καλά το corn flour και τους κρόκους. Έτσι. Χτύπα τους από πάνω. Μια χαρά. Και όταν αρχίσει να ζεσταίνεται, το χαμηλώνουμε στο μέτρο για να μας αρπάξει το αυγό. Θα πήξει. Με το πάρει την πόρτα την μπουρμπουλήθρα, δηλαδή τον πρώτο βρασμό, είμαστε πανέτοιμοι. Άρα είμαστε από πάνω και ανακατεύουμε συνεχώς. Εδώ θέλω να μου δώσετε 3-4 λεπτά και μετά τελειώσαμε. Έγινε. Τώρα να σερβίρω τα παιδιά για να καταλάβετε τι έχουμε κάνει και περί τίνος πρόκειται όλο αυτό το προφιτερόλ που λέμε και ξαναλέμε. Θα βρω το δικό μας κομμάτι εμείς, έτσι. Να δεις. Κοίτα. Σε κοιτάω, πίστεψέ με. Κοίτα. Κόβουμε. Oh. Έχει πήξει και η γκανάς μας από πάνω. Παιδιά. Κοιτάξτε εδώ. Τι μας κάνεις κάθε μέρα, χτες τον Μπέργκι. Κρεμούλα από κάτω με γεύση βανίλια, από πάνω γκανάς, το σαβαγιάρ μέσα που μας δίνει. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε. Είναι ζελεδάκι, παιδιά. Είναι φανταστικό, είναι κρεμώδες. Μεγάλο κομμάτι, μικρό κομμάτι, τι θέλουμε. Αύριο το δικό μας είπα. Το δικό μας είναι το μισό ταψί, το μισό πυρέωσα. Βάλε στους άλλους και φέρουμε ένα κουτάλι μετά. Εντάξει, επειδή ξέρω ότι κάνετε δίαιτα και προσέχετε γιατί κοντεύει καλοκαιράκι, θα σας βάλω ίσα να δοκιμάσετε. Για το άλλο θέλω να το πάρω στο σπίτι. Θα κρατήσεις και ένα κομμάτι για τη φανταστική μας αρχισυντάκτρια που της αρέσει. Και τα πάντα έχουμε κάνει παραγωγή εδώ προφιτερόλ. Λοιπόν, κομματάκια. Ελένη, εσύ θα φας. Δηλαδή γίνεται σε κάποιον να μην αρέσει αυτό. Όχι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, και τα δύο εδώ κομματάκι. Λιλή μας. Η Σοφία θέλει. Καλά, όντως τώρα. Δεν σου δίνω, σου φέρνω. Σταυρό. Ναι, η Σοφία θέλει. Και η Σοφία, εννοείται και η Σοφία. Έχετε πυρουνάκια. Όχι. Δεν γίνεται έτσι μαγειρική όμως. Δεν κυκλοφορούμε με τα πυρουνάκια μας. Και πυρουνάκια. Εγώ πάντα. Σαν τα παιδάκια που τα έχουμε παντού τα πυρουνάκια τους μαζί, το σετάκι. Λοιπόν,